Κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, φίλε Νίκο, κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Αρχηγέ της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, δύο Σενάτορ Ραπτάκης, αξιότιμα μέλη της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού. Με πολύ μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην πατρίδα με την ευκαιρία της 13ης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσής σας. Σας υποδεχόμαστε σήμερα στην Αθήνα ως άξιους εκπροσώπους του Οικουμενικού Ελληνισμού στα νομοθετικά σώματα των κρατών στα οποία εκλέγεστε. Γιατί υπηρετώντας εκεί με μεγάλη επιτυχία τη δημόσια ζωή, ταυτόχρονα τιμάτε τις εθνικές σας ρίζες. Ενώ από τις πολύ σημαντικές θέσεις που κατέχετε, προσφέρετε πολύτιμες υπηρεσίες στους σημαντικούς στόχους της χώρας. Οι ομογενείς μας, άλλωστε, συγκροτούν εκτός των συνόρων μας μια δεύτερη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που προκόβει, μια Ελλάδα που ξεπερνά εμπόδια, μια Ελλάδα που ξεχωρίζει. Με όπλα, την εργατικότητα, την αντοχή και τη δημιουργικότητα του Έλληνα. Είναι η απόδειξη ότι ο ομηρικός Οδυσσέας διαπερνά τους αιώνες, υπερβαίνοντας κάθε δοκιμασία που του θέτουν οι εποχές, για να συνεχίσει έτσι νικηφόρα το ταξίδι του στον κόσμο, έχοντας πάντα στη σκέψη του την Ιθάκη του γένους μας. Με μεγάλη ικανοποίηση παρακολουθώ τη Συμβουλή της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης στην τόνωση των δεσμών της Διασποράς με τη Μητέρα Πατρίδα, στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδος στη διεθνή σκηνή, όπως και στην παγκόσμια προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Κυρίως όμως, όπως είπε και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην ουσιαστική προώθηση των εθνικών μας δικαίων, πάντα σε σταθερή συνεργασία με την Πολιτεία και τη Βουλή. Ιδιαίτερα στις μέρες μας, όπου η τουρκική επιθετικότητα εναντίον της Κύπρου, αλλά και κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας συνεχίζεται. Σας είναι εξάλλου γνωστή η προκλητική χειρισμή της Άγκυρας στα κατεχόμενα της Μεγαλονήσου. Γνωστή όμως σας είναι και η διεθνής ασπίδα που υψώθηκε απέναντι στην Τουρκία για να προστατέψει τη διεθνή νομιμότητα. Και σε αυτήν την κινητοποίηση ο ρόλος του παγκόσμιου ελληνισμού, ο ρόλος όλων σας, της κάθε μιας και του καθένα ξεχωριστά, είναι ανεκτίμητος. Η φετινή μας συνάντηση συμπίπτει και με τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Μια αφορμή να ανανεώσουμε αυτό το ιστορικό νήμα που αιώνες τώρα ενώνει τους Έλληνες μέσα και έξω από τον τόπο τους. Και όπως τότε, οι ακμαίες παροικίες που πολέμησαν στον αγώνα, είτε με όπλα, είτε με δωρεές, είτε κινητοποιώντας χιλιάδες φιλέλληνες, έτσι και σήμερα οι ομογενείς μας θα πάρουν τη σκυτάλη των νέων εθνικών στοιχημάτων. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, δεν έκρυψα ποτέ ότι θεωρώ τον ελληνισμό του εξωτερικού ένα υπερπολίτιμο κεφάλαιο για τη χώρα. Γι' αυτό, άλλωστε, μία από τις πρώτες πρωτοβουλίες της κυβέρνησής μας ήταν ο νόμος για τη διευκόλυνση της ψήφου από τον τόπο διαμονής των εκτός συνόρων συμπολιτών μας. Η σύσφιξη των δεσμών τους, λοιπόν, με το Μητροπολιτικό Κέντρο αποτελεί προτεραιότητα. Προτεραιότητα εθνική, αλλά και πολιτική. Γιατί όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουμε λόγο για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Γνωρίζετε καλά ότι ο νόμος ο οποίος πρόσφατα ψηφίστηκε θέτει ακόμα κάποιους περιορισμούς στη δυνατότητα συμπολιτών μας που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους από το να ψηφίσουν από το μόνιμο τόπο διαμονής τους. Είναι όμως ένα σημαντικό πρώτο βήμα. Και μακάρι στην επόμενη Βουλή
να βρεθεί άλλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα μπορέσει να απομακρύνει και αυτά τα τελευταία εμπόδια, έτσι ώστε ο κάθε Έλληνας, ο οποίος θα μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα και να ψηφίσει στην πατρίδα του, να μπορεί να το κάνει από το μόνιμο τόπο διαμονής του. Ένας από τους βασικούς μας στόχους, και είμαι σίγουρος ότι τον συμμερίζεστε και εσείς, είναι η διατήρηση της μητρικής μας γλώσσας. Και στο πλαίσιο αυτό συνεχίζουμε να στηρίζουμε ενεργά πανεπιστημιακές έδρες ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Υποτροφίες σε φοιτήσεις στην ελληνική γλώσσα. Στηρίζουμε όμως ενεργά και τη δημιουργία νέων ψηφιακών εφαρμογών, ώστε οι ομογενείς δεύτερης, τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς να μπορούν εύκολα και με τη χρήση της τεχνολογίας να μάθουν τη γλώσσα μας, αναθερμαίνοντας έτσι τους δεσμούς με την πατρίδα. Ανάμεσά τους θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά στην πλατφόρμα «Στα ελληνικά». Μια πλατφόρμα η οποία δημιουργήθηκε σε συνεργασία της Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Πανεπιστημίου Σάιμον Φρέιζερ του Καναδά. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο σήμερα που μιλάμε αριθμεί ήδη 30.000 συμμετέχοντες από 118 κράτη και λειτουργεί μάλιστα συμπληρωματικά σε όλα τα ελληνικά σχολεία της Βόρειας Αμερικής. Σύντομα μάλιστα θα είναι και στα σχολεία του Ηνωμένου Βασιλείου, της Αυστραλίας και της Λατινικής Αμερικής. Σημαντικά βήματα, ωστόσο, γίνονται και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ομογενών μας από τις προξενικές αρχές. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες My Consul Live και Virtual Assistant επιδιώκουν να απλοποιήσουν διαδικασίες και να υπερβούν γραφειοκρατίες, ώστε η επαφή με το ελληνικό δημόσιο να γίνεται όπου αυτό είναι εφικτό, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας. Είναι άλλωστε κάτι που ευνοεί γενικότερα την εξωστρέφεια και τη δημόσια διπλωματία της χώρας μας. Η Ελλάδα λοιπόν κινείται σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να συνδεθεί ακόμα περισσότερο με τα παιδιά της. Τα παιδιά που ζουν πέρα από τα σύνορά της. Δεν θα αρνηθώ τις δυσκολίες και τις καθυστερήσεις που ακόμα παρουσιάζονται, καθώς δυστυχώς έχουν μεσολαβήσει πολλά χρόνια αδράνειας. Αλλά με βεβαιότητα θα ισχυριστώ ότι ναι, τώρα πλέον η χώρα κινείται βάσει συγκροτημένου σχεδίου για να εντάξει λειτουργικά στον εθνικό κορμό όλους τους Έλληνες όπου και αν αυτοί κατοικούν. Σε αυτή την προσπάθεια η ελληνική κυβέρνηση, η πατρίδα, έχει την ανάγκη της δικιάς σας βοήθειας. Γιατί εσείς γνωρίζετε ακόμα καλύτερα από εμάς τα καθημερινά προβλήματα των ομογενών μας, τους συσχετισμούς των χωρών όπου ζείτε σε σχέση με την προώθηση των εθνικών θεμάτων, όπως και τις ιδιομορφίες της κοινής νόμης στις δεύτερες πατρίδες σας. Οι εμπειρίες και οι προτάσεις σας, συνεπώς, θα είναι πολύτιμη οδηγή στις επόμενες κινήσεις μας. Φίλες και φίλοι, σήμερα η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες του κόσμου, συνεχίζει την μάχη με τον κορονοϊό. Επιδιώκοντας να γράψει σύντομα τον επίλογο με τη σφραγίδα του εμβολιασμού. Και παρά τις δυσκολίες, τα καταφέρνει. Ώστε όπως πετυχημένα μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο, αν και είχε απώλειες, έτσι νικηφόρα να βγει και από αυτόν. Ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο με τον τίτλο «Ελλάδα 2.0», το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης που θα τη φέρει μία από τις πρώτες χώρες της Ευρώπης σε ρυθμούς ανάπτυξης. Σε αυτή την καινούρια αφετηρία, η πατρίδα σας σας χρειάζεται δίπλα της. Ως πρεσβευτές των αξιών της, αλλά και ως συμπαραστάτες σε όλα τα μέτωπα. Στα μέτωπα των εθνικών δικαίων, της οικονομικής ανάταξης, αλλά και της κοινωνικής πρόοδου. Θέματα που θα απασχολήσουν ασφαλώς τη Γενική σας Συνέλευση, για τα γόνιμα συμπεράσματα της οποίας είμαι απολύτως σίγουρος. Γιατί όπως λέει και το
τραγούδι, είτε με τις αρχαιότητες, είτε με ορθοδοξία, των Ελλήνων οι κοινότητες φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Το γαλαξία ενός πιο φωτεινού μέλλοντος. Και πάλι, καλώς ήλθατε στην πατρίδα και καλή επιτυχία στις εργασίες σας. Σας ευχαριστώ.